μέσα εις την δίνη του χρόνου και το πέρασμα αυτού, όλα αυτά περιθωριοποιούνται. Αυτό ναι, αλλά θυμάστε, αυτό ποντάρει και ο Μητσοτάκης και εκεί θα γίνει. Τι θα το ξεχάσουμε. Δεν υπάρχει, ναι βέβαια Σοφία μου, άκουσε με. Θα μας το θυμίζουν βέβαια κάποιες έτσι από αυτές τις φιγούρες. Καθημερινώς, αλλά και θα κουνιάσει μια γωνιά. Γιατί δεν υπάρχει αντίρροπος δύναμη. Εάν υπήρχε ένα κόμμα σοβαρό της τάξης των 35%, θα το σκεφτόταν ο Μητσοτάκης. Εάν υπήρχε μια σοβαρή ηγεσία της Εκκλησίας, θα το σκεφτόταν ο Μητσοτάκης. Εάν υπήρχε ένα σοβαρός τύπος, θα το ξέθεσε ο Μητσοτάκης. Τώρα, Σοφία μου, ό,τι δρά επί της χώρας, δρά υπέρ του Μητσοτάκη. Ανήμπορη, ανίκανη, ανύπαρκτη, τετριάρφα, αντιπολίτευση. Μία εκκλησία χαλαρή. Υπάρχουν κάποιοι επιμέρους ιεράρχες, αλλά το ολοκλήμα είναι χαλαρό. Και ένας τύπος, ο οποίος όλος είναι απολύτως εξαρτημένος από την κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση έχει όλα τα πεπόνια, όλα, έχει πάρει όλα τα παπόνια της παραγωγής, γιατί της λαϊκής μόνο, έχει και τα μαχαίρια. Οπότε λοιπόν, πετάει ο ένας, πετάει λένε οι άλλοι, πετάει λέει. Και αυτοί που κάνουν την πολίτευση έχουν 200 φύλλα, 300 φύλλα. Έτσι. Ναι. Τώρα που είπατε για τα πεπόνια, τη Δευτέρα έρχονται οι αγρότες, θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξιμού. Καλώς να έρθουν, καλώς να δείσουν τα παιδιά, να έρθουν και αυτοί λίγο στην πρωτεύουσα. Ναι, το θέλουν. Βέβαια, γιατί τους περιμένει κοπιώδες σοφία, 24 ώρα, βέβαια. Ναι. Έχουμε το πρωί τις πορείες, μετά έχουμε τη μάσα, και καλή, όχι σουλατζή. Μάσα, τι μάσα, τι εννοείτε. Πάνε και τρώνε οι άνθρωποι σε ανάλογα μαζιά που δεν έχουν στην περιφερειά τους. Ναι. Και το βράδυ, σοφία, είναι το πιο κοπιαστικό μέρο. Ποιο είναι το κοπιαστικό? Τα μπουζούκια. Οι αγρότες. Μπουζούκια, μπουζούκια. Και επειδή δεν είναι όλα τα μπουζούκια, δυστυχώς οι άνθρωποι καταλήγουν σε μπουζούκια κάποιες άλλες κατηγορίες. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Κατέβασμα στην Αθήνα χωρίς μπουζουκερί δεν γίνεται. Εγώ να σας πω κάτι όμως. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τη Χαλκιδική είπε κάτι το οποίο τους προκάλεσε. Είπε δηλαδή ότι κάποτε λέει τον αγρότη τον βλέπαμε στο χωράφι. Τα τελευταία χρόνια τον αγρότη τον βρίσκουμε, λέει, μόνο στο καφενείο. Είναι προκλητικός. Το μαρτυριάρι. Ρε το μαρτυριάρι. Όχι προκλητικός. Αυτά τα ξέρουμε όλοι. Δεν το λες έτσι κύμα. Γιατί δεν είναι ψέμα, Σοφία μου. Πού είναι το ψέμα, Σοφία μου. Κάποτε. Αλλά ποιος έκανε αυτή τη μετάλλαξη. Η μετάλλαξη έγινε επί Παπανδρέου. Η μετάλλαξη έγινε με τις χωματερές. Οπότε ο άλλος σου λέει, εκεί ρίχνα μέσα, φέρτα. Και έχει υπόψη σου, μην τολμήσεις ποτέ, Σοφία. Τι να μην κάνω. Μην παίξεις τάβλη με αγρότη, θα σε σκίσει. Είναι τόσο προπονημένοι που κερδίζουν και τους πυροσβέστες. Και τους πυροσβέστες. Βέβαια. Τους δασκάλους τους ξεσκίζουν. Οι οποίοι δάσκαλοι κάνουν τρίμηνα σεμινάρια κάθε χρονιά. Αυτούς, τίποτα αγρότης. Να μην βάζει, πρόσεχε τα κακ. Τα καρφιά σας στις επαγγελματικές ομάδες τις πετάξατε. Τα πετάξατε τα καρφιά, βλέπω. Σοφία μου, δεν πέταξα εγώ. Και στους εκπαιδευτικούς. Σοφία μου, εγώ περιγράφω καταστάσεις. Καρφί, καρφάρα μη σας πω. Όχι καρφάρα, Σοφία μου, το λες. Δεν είναι κακό το να επιδίδεις στο τάβλι και να είσαι τσαμπιονίστας. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Το χέρι, λοιπόν, το ζάρι, παιδεύεται. Είναι κουραστικό. Ξέρεις, να το παίζεις κάθε μέρα, τα κατά. Και άλλες φορές να έρχονται ντόρτια και άλλες φορές εξάρες. Ναι. Δεν χρησιμοποιείς κιόλας. Δεν κουράζεις, δεν υπάρχει μια κόπωση. Ψυχική τουλάχιστον υπάρχει. Να ξεσκάσουν λίγο στην πρωτεύουσα, ναι. Θα βάλουν λίγο φωτιές, θα χύσουν κανένα δύο τόνους λάδι. Όχι λάδι, γάλα, το λάδι έχει κρυβίνει, άστο τώρα μην παίζουμε τώρα. Αυτό θα είναι, κυρία Σοφία, θα πάνε, θα τους δει ο Πρωθυπουργό ή ο αντί αυτού. Ποιος είναι ο αντί αυτού? Ο Α είναι ο Μητσοτάκης, νούμερο Α, δεν είναι? Ναι. Νούμερο Β, ποιος είναι? Ποιος είναι, για πείτε μου εσείς. Βορύδης, ποιος να είναι, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ,
άλλος από το Βορύδη, το Β. Λοιπόν, θα τους πει ο Βορύδης, θα φωνάξουν αυτοί. Ο Βορύδης που έτσι μπαίνει πιο δυνατά στο παιχνίδι, ναι. Πως ο Ολυμπιακός όταν χωλένει πετάει ένα φορτούνι μέσα να καθαρίσει, να βγάλει τον γκολ. Ναι. Ναι. Εντός παρενθέσεως. Τι. Χαιρετάμε. Πήρα το στοιχηματάκι. Ποιος. Τα πήρα. Ήταν μια ωραία ομάδα. Ο Ναφλιώτης, ο Δαλαμάνης, ο Νικολόπουλος, ο Αρχίατρος κι άλλος ένας. Πώς είσαι. Είχα βάλει στοίχημα. Τους λέω, παιδιά, έχετε υπόψη σας, ο Πορτογάλος δεν θα κάνει τριώδιο, στίχημα, πάρτε τα. Και σήμερα το πρωί άρχισε, παιδιά, παρακαλώ το στίχημα μην το ξεχνάτε, φέρτε τα, φέρετε τα. Λοιπόν, να βάζει στίχημα, έφυγε και από την Ιβυρική και θέλω να πάμε τώρα να εξαντλήσουμε και τις κατοχώρες. Ναι, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο υπτάμενος Ολλανδός θα είναι καλύτερος από τον έρποντα αυτόν που έφυγε. Ας είναι, δεν είναι ποδοσφαιρικά τα θέματα, θα τα ακούσετε πιο μετά. Τώρα τα ποδοσφαιρικά, μισό λεπτό, επειδή λύσαμε τους αγρότες. Εγώ θα σας πάω και στα ποδοσφαιρικά και γενικότερα του αθλητισμού. Ο κύριος Βρούτσης και γενικότερα η κυβέρνηση προκαλεί. Γιατί ανοίγουν την προκαλεί, γιατί προσπαθεί να εφαρμόσει τον νόμο για πρώτη φορά, βέβαια. Την είχαμε συνηθίσει στα παλιά μας. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Βρούτσης όμως. Τι είπε ο άνθρωπος. Τέλη Απρίλιο, οι κάμερες και τα εισιτήρια νομίζω το Μάιο. Ωραία. Γιατί θα ανοίξουν την επόμενη εβδομάδα τα γήπεδα τότε, αφού τίποτα δεν έχουν κάνει. Το είπε και η Πορτοσόλη. Σοφία μου, ποσός με ενδιαφέρει να ανοίξουν τα γήπεδα το 2030. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ούτε με και τίποτα. Να συμμορφωθούν. Να συμμορφωθούν. Μπορεί να πάρεις το παιδί σου να πας στο γήπεδο. Όχι. Δεν μπορώ. Δεν πάω. Έτσι, δεν λέω για τη γυναίκα σου, γιατί δεν ξέρω πόσο αρτιμελής θα μείνει, τουλάχιστον λεκτικό. Επομένως, λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Μισό λεπτό. Να βάλουν μυαλό. Και έχει βάλει μέσα και μια ωραία αυτή, παράγραφο. Σκάει η κροκίδα. Έσκασε. Κροκίδα, ρε παιδιά. Για ξέρεις, έσκασε. Την άλλη εβδομάδα δεν υπάρχει γήπεδο. Τελειώσε. Οπότε λοιπόν ο διπλανός. Ναι, αλλά λέει, κόφτε, ρε, κόφτε το. Μην τη ρίξεις σε πλακώσεις που νιώθεις. Θα χάσουμε την έδρα την άλλη εβδομάδα. Πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραία να συνετιστούν. Ναι, αλλά την επόμενη εβδομάδα δεν τα έχουμε όλα αυτά. Θα είμαστε όπως πρώτα. Ακούστε... σιγά-σιγά, Σοφία. Σιγά-σιγά. Δεν σου είπα. Για να φτάσουμε στο ποτέ. Σοφία μου, ότι υπήρξε και αποτελεσματική σύνθεση εκείνων οι οποίοι είχαν βλακεί σε μια υπόθεση, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι φωτίζει. Εγώ δεν τα ισοπεδώνω όλα. Πιστεύω κάτι θα γίνει. Ενδιασμούς τότε που το βάλανε μέχρι το Φεβρουάριο. Εγώ ήθελα η χρονιά ολόκληρη. Τελείωσε χωρίς φιλάθλους. Μετά βλέπουμε. Για να σφίξουν κάποιοι έτσι, κάποιες ευαίσθητες περιοχές. Δεν γίνεται. Τώρα μιλάμε ότι εκεί πέρα η πλειοψηφούσα τάση είναι η θορυβόδη. Με τις οποίες δεν μπορείς να θυμάμαι, Σοφία, είχε πει τότε ο Βεζίρης, παλιά, ότι όποιος μάθει το γάιδαρό μου να μιλάει τουρκικά, θα του δώσω ένα τσουβάλι λίρες. Δεν πήγε κανείς. Τάκ, πάει ο Χότζαχ. Του λέει, σεβάσμια, εγώ θα μάθω το γάιδαρό σου και μου λέει άψογα τα τουρκικά, οθωμανικά. 10 χρόνια, σε 10 χρόνια. Παίρνει το γάιδαρο, παίρνει και το τσουβάλι με το χρυσάφι, πάει στο χωριό του. Τον πιάσανε λοιπόν, και του λένε, είσαι τρελός, ρε. Θα μάθει ο γάιδαρος να μιλάει τουρκικά. Άψογα λέει, πώς το ξέρεις. Άκουσε τι λέει, σε 10 χρόνια, ή ο Βασίλης θα τα τεντώσει, ή εγώ θα πεθάνω, ή ο γάιδαρος θα ψοφήσει. Οπότε λοιπόν, έτσι λοιπόν τώρα. Όλοι αυτοί δεν βάζουν μυαλό. Με τίποτα. Είναι σαν να μάθει ο γάιδαρος τουρκικά. Δεν καταλαβαίνουν. Αυτοί χαμπαριάζουν μόνο, ναι. Σοφία μου, την ξεφτύλα. Τι ξεφτύλα. Λέει, σε έπιασε. Έλα εδώ καλό παιδάκι. Εδώ σε ένα κλουβί στο Σύνταγμα
και να περνάει ο κόσμος και να σε βλέπει. Ναι. Να καμαρώνει η μάνα σου, το παιδί που έβγαλε, ο πατέρας σου. Δεν καταλαβαίνω. Τι έγινε σαν και σήμερα, Σοφία. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Τι έγινε σαν και σήμερα στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Νίκησε ο Ολυμπιακός στην ΑΕ και τα λοιπά. 21 νεκροί. Θύρα 7. Έτσι. Η θύρα 7. Μα όπως και το κάνω. Άλλαξε τίποτα. Άλλαξε τίποτα από